Συνεχίζουμε στο δρόμο της διεκδίκησης. Δυναμώνουμε τη φωνή μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους σε όλους τους χώρους δουλειάς. Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας. Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας μαζί με τα σωματεία θα πραγματοποιήσει πρωτομαγιάτικη συμβολική εκδήλωση στο κέντρο της Πάτρας με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας, χρησιμοποιώντας γάντια και μάσκες και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Εμείς αυτό που είπαμε στην ανακοίνωσή μας, και αυτό είναι η απόφαση της διοίκησης που συνεδρίασε προχθές, είναι ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας μαζί με σωματεία θα προχωρήσει, θα πραγματοποιήσει πρωτομαγιάτικη συμβολική εκδήλωση στο κέντρο της Πάτρας με αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της υγείας, χρησιμοποιώντας γάντια, μάσκες και διατηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των συμμετοχόντων. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες συμβολικές κάναμε και στα νοσοκομεία πριν 2-3 εβδομάδες, πόσο ήτανε, και στα σούπερ μάρκετ. Εμείς θα πραγματοποιήσουμε κάποιες συμβολικές δραστηριότητες, συμβολικές, στα πλαίσια της πρωτομαγιάς, να αναδείξουμε την πρωτομαγιά. Το κύριο όμως για μας είναι την Παρασκευή η επιτυχία της απεργίας στους χώρους δουλειάς. Γιατί ναι, την Παρασκευή υπάρχει απεργία, την απεργία την προκηρύσουν τα συνδικάτα και όχι η κυβέρνηση και τα υπουργεία. Την απεργία την προκήρυξε στην Πάτρα το Εργατικό Κέντρο προχθές με τη συνεδρίασή του και θα περιφρουρήσουμε, ενημερώνουμε τον κόσμο από τα χθες, σήμερα, αύριο, σε όλους τους εργασιακούς χώρους, βεβαίως παίρνοντας μέτρα προστασίας των συναδέλφων που πάνε εξορμήσεις, να είναι αποστάσεις με τα γάντια τους, δημάρχες τους, την προκήρυξη που δίνουν στον κόσμο κτλ. Και καλούμε στην απεργία. Δεν καλούμε σε καμία συγκέντρωση. Εμείς θα κάνουμε, σου είπα, μια συμβολική κίνηση όπως κάναμε και με την υγεία και με την, τα σούπερ μάρκετ, ναι, που θα είναι περιφρουρημένο και με μέτρα ασφάλειας κτλ. Κτλ. Ούτως ώστε, γιατί είμαστε οι πρώτοι που μας ενδιαφέρει και υπερασπιζόμαστε την υγεία της εργατικής τάξης και όχι οι τελευταίοι. Γιατί εμείς θέλουμε την υγεία των εργατών και καταγγέλνουμε και την κυβέρνηση που μέσα στους χώρους δουλειάς γίνεται μακελιό, ναι, ένας απάνω στον άλλον. Κατάλαβες, αυτή είναι η πραγματικότητα.